Η εξέγερση στην Ουκρανία το τελευταίο εξάμηνο δεν άφησε ανεπηρέαστη την τέχνη. Όπως είναι φυσιολογικό, αυτές οι εικόνες της ουκρανικής καθημερινότητας ενέπνευσαν τους καλλιτέχνες της χώρας που προσπάθησαν στον καμβά να αποτυπώσουν με τα πινέλα τους τις ιστορίες αυτής της διαμάχης. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Μαρίνα Σοτσένκο. Το τελευταίο διάστημα γέμιζε τις ημέρες της διαδηλώνοντας αλλά και ζωγραφίζοντας. Μερικές φορές τα έκανε ταυτόχρονα. Παλιότερα συνήθιζε να σχεδιάζει λουλούδια, αλλά μετά την συμμετοχή της στις διαδηλώσεις μαζί με τον γιο της, άλλαξε ρότα στην τέχνη της και βάλθηκε να προσπαθεί να εχμαλωτήσει κάθε πτυχή της Ουκρανικής Επανάστασης. Αυτό πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης κανονικά. Πρέπει να ζωγραφίζεις αυτό που σε αγγίζει. Μετά αυτό θα αγγίξει και τους άλλους ανθρώπους. Στην κορύφωση των διαδηλώσεων δημιουργήθηκε μια ομάδα που έγινε γνωστή ως οι καλλιτέχνες της Μαϊντάν. Μέλος της είναι και η Τάνια Τσεπράσοβα, καθηγήτρια στην Ακαδημία Τέχνης της Ουκρανίας, που πέρασε το μεγαλύτερο διάστημα του περασμένου χειμώνα ζωγραφίζοντας και διαδηλώνοντας. Θέλω να δείξω ότι δεν είναι μόνο πόλεμος, αλλά ότι υπάρχει επίσης ομορφιά σε ορισμένα πράγματα μετά την Επανάσταση. Στο Εθνικό Μουσείο Τέχνης της Ουκρανίας, αυτή η έκθεση του Γάλλου φωτογράφου Ερικ Μπουβέ δείχνει εικόνες από τα κλικ που τράβηξε κατά την διάρκεια των τριών ταξιδιών που έκανε στο Κίεβο για να απαθανατήσει τις μεγάλες διαδηλώσεις. Εκεί μπορεί να βρει κανείς φωτογραφίες από το χάος αλλά και την κανονική ζωή τις ημέρες της Επανάστασης. Η τέχνη βρίσκεται στην σφαίρα της πολιτικής, ιδιαίτερα η σύγχρονη τέχνη. Γι' αυτό και δεν μπορούμε να βρισκόμαστε μακριά από αυτό που έχει συμβεί. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας, δεκάδες εκδηλώσεις μνήμης έχουν γίνει για τους διαδηλωτές που έχασαν τις ζωές τους στις μάχες με την αστυνομία. Η ιστορία θα κρίνει τα γεγονότα τόσο εκεί όσο και σε ολόκληρη την Ουκρανία, αλλά όταν σταματήσουν οι συγκρούσεις, ξεχαστούν τα ονόματα των νεκρών και επουλωθούν οι πληγές του παρόντος, θα είναι η τέχνη αυτή που θα μείνει για να θυμίζει όλα αυτά τα γεγονότα.